καλωσορίζω στο περιβόλι μου και στην υγιεινή μου κουζίνα, στην Kitchen Health. Και όπως βλέπετε το περιβόλι μου, καλοκαιρινό και ολάνθιστο, γεμάτο από βασιλικούς, δυόσμους, θυμάρι, κολοκυθοανθούς, μελιτζάνες, οι ντομάτες μου που έχουν γίνει κατακόκκινες. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τα τυριά της Νάξου. Από τα καλύτερα τυριά μας, ιδιαίτερα φημισμένα σε όλη την Ελλάδα. Ήρθατε στο ραντεβού! Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολύ καιρό ήθελα να αφιερώσω μία εκπομπή ολόκληρη στα ελληνικά τυριά, που είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές ποιότητες και τόσο νόστιμα που πραγματικά δεν θα φτάσει μία εκπομπή. Κι έτσι σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τυριά της Νάξου. Η Νάξος με τα βοσκοτόπια της, τους κάμπους της, τα νερά της και όλο γενικά το κλίμα που υπάρχει εκεί βοηθάει πάρα πολύ για να βγαίνουν τόσο νόστιμα τυράκια. Και έτσι αποφάσισα να σας φτιάξω σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, μία συνταγή με κανελόνια γεμιστά, με κιμά, με πιπεριές φλωρίνης, με κολοκυθάκια, με σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι. Και θα τα καλύψω με μπόλικο τυράκι. Και τι τυράκι, τυρί από την Νάξο. Κατά τη μυθολογία, ο Θεός Απόλλωνας, που λατρευόταν από τους Ναξιώτες, όταν έφυγε, άφησε το γιο του Αρισταίο στο νησί, γιατί ο γιος του ήταν εξακουστός τυροκόμος. Και έτσι τον άφησε στην Νάξο για να μάθει στους νησιώτες την τυροκομεία. Γι' αυτό και λέμε ότι τα Ναξιώτικα τυριά είναι θεϊκά. Και ξεκινάω να φτιάξω αυτή την υπέροχη συνταγή. Πάμε! Οι εστίες μου είναι ταχείας θέρμανσης, γι' αυτό και δεν ανησυχώ ποτέ για το χρόνο του μαγειρέματος. Και ξεκινάω, θα ρίξω το σπανάκι. Θα το αφήσω 2-3 λεπτά στο ζεστό νερό για να μαλακώσει. Θα τα κόψω μικρά-μικρά κομματάκια, θα τα ρίξω και αυτά στο νερό, λίγο να βράσουν. Λίγο αλάτι και στα δύο. Τέλεια! Και θέλω και ένα ταψάκι φούρνου για να βάλω τις πιπεριές να τις φουρνίσω, για να τις ξεφλουδίσω μετά πολύ εύκολα. Θα τις βάλω και αυτές εδώ στη σειρά. Θα τις πάω στο φούρνο σε 180 βαθμούς, προθερμασμένο φούρνο, ζεστό, καυτό, και θα τις αφήσω γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Όσο χρειαστεί, μπορεί να χρειαστούν 5 λεπτά παραπάνω, για να μαυρίσει εδώ η πετσούλα, να ψηθεί καλά-καλά και να την ξεφλουδίσω μετά πανεύκολα. Όση ώρα ψήνονται οι πιπεριές στο φούρνο, εγώ θα ρίξω και τα καρότα να βράσουν εδώ μαζί. Ανάβω την εστία για να φτιάξω και τον κιμά. Κόβουμε και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μας. Έτοιμο και το κρεμμυδάκι. Ωραία, ζεστάθηκε εδώ το τηγάνι. Θα ρίξω το κρεμμυδάκι μου. Λίγο νεράκι για να το πλασάρω. Θα ρίξω τώρα το σκόρδο.
Έτσι, μία σχελίδα σκόρδο για τη γεύση και το άρωμά του. Δύο-τρία λεπτά θα φέρω βόλτα το κρεμμύδι μαζί με το σκορδάκι και αμέσως μετά θα ρίξω τον κυμά. Εδώ και ολόφρεσκος κυμάς μου από τον αγαπημένο μου χασάπι στη Γλυφάδα που εμπιστεύομαι πάντοτε τα προϊόντα του. Μας είναι μοσχαρίσιος, παιδιά. Θα τον ετοιμάσω λίγο να τον καβουρντίσω μέχρι να αλλάξει λίγο χρωματάκι, να πάρει αυτό το καφετή χρώμα του ψημένου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι θα ψηθεί μετά και μέσα στα κανελόνια. Έριξα και το λαδάκι μου και τώρα θα ρίξω το αλάτι και το πιπέρι. Πιπεράκι μπόλικο. Τη χρειαζόμαστε τη γεύση, τη λίγο καυτερούλικα. Το πιο διάσημο τυρί της Νάξου είναι η γραβιέρα της, που είναι και προϊόν pop, δηλαδή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, από το 1996. Και είναι ένα από τα τυριά που αγαπάω πάρα πολύ και μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ και ομό βέβαια, σε μια ωραία πιατέλα να συνοδεύει ένα ωραίο κρασάκι. Επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ και σε πολλά φαγητά μου. Ο κυμάς είναι έτοιμος, οπότε τώρα μπορώ να βάλω την κανέλα στη μύτη του κουταλιού του γλυκού κανελίτσα, έτσι για να δώσει περίσσια γεύση. Πάρα πολύ λίγη κανέλα, παιδιά, στη μύτη του κουταλιού. Έχω τρίψει μία ντοματούλα και ρίχνω και αυτήν εδώ. Και μέχρι να απορροφήσει ο κυμάς τα υγρά της ντομάτας, θα τον αφήσω εδώ πάνω στην εστία να σιγοψύνεται. Ο κυμάς έχει ψηθεί, είναι έτοιμος και θέλω τώρα να συνεχίσω με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα ρίξω εδώ λίγο λαδάκι. Τέλεια. Θα σιγοβράσει το σπανάκι μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, το λαδάκι, όπου θα αφαιρέσω και τα κολοκυθάκια για την πράσινη γέμιση. Και όλα αυτά μετά θα τα περάσω από τον μπίμερ. Και θα έχουμε την όμορφη μας γέμιση που θα γεμίσουμε τα κανελόνια. Λίγα φιλαράκια δυόσμου μου. Αυτά τα θέλω για τον κυμά. Τελευταία στιγμή για να παραμείνει ο δυόσμος φρέσκος και να δώσει όλη τη δροσιά του και όλη τη γεύση του και το άρωμά του στον κυμά. Build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we are still... Υπέροχα. Αλάτι, πιπέρι,
στη γέμιση την πράσινη, φρεσκοντριμμένα και μοσχοβολιαστά. Στα γρήγορα μια μπεσαμέλ, δύο κουταλιές της σουπίτσας βούτυρο, το αλευράκι, ανακατώνουμε με το σύρμα, δεν καμπουρδίζουμε το αλεύρι, το αφήνουμε μαζί με το βούτυρο, το φέρνουμε 2-3 βόλτες και αμέσως τι κάνουμε, ρίχνουμε το γάλα. Καλό ανακάτωμα θέλει, παιδιά, και θα δείτε, ούτε θα μας βολιάσει, και αν σβολιάσει ακόμα, ανακάτωμα, και έχουν διαλυθεί τα πάντα. Και θα έχουμε μία βελούδινη μπεσαμέλ. Θα ρίξουμε τώρα μπόλικα τυράκια μέσα στην μπεσαμέλ μας, για να κλείσουμε από πάνω τα κανελόνια. Και όπως είδατε, αγαπημένοι φίλοι, η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Κλείνω αμέσως την εστία. Την αποσύρω από τη φωτιά και θα ρίξω αλατάκι, δεν ρίχνω πολύ. Φτάνει τόσο γιατί θα μπουν μέσα τα τυράκια. Πιπέρι. Το αγαπημένο μου μοσχοκάριδο, που είναι απαραίτητο για την μπεσαμέλ. Μισό μοσχοκάριδο είναι αρκετό. Ανακατώνω. Και τώρα τι θα κάνω, θα ρίξω τα τυράκια. Έχω τρίψει, παιδιά, στο ρεντέ γραβιέρα ανάξου και αρσενικό. Και τα δυο μαζί τα ενώνω και τα ρίχνω μέσα στην μπεσαμέλ μου. Και κρατώ και λίγο τυράκι που θα βάλω στη γέμιση. Τα ανακατώνω όλα μαζί. Τέλεια. Ξεκινάω τη διαδικασία να γεμίσω τα κανελόνια μου. Η μαγειρική, φίλη μου, θέλει κέφι. Η μαγειρική θέλει κουτάλι, κουτάλι μου. Το πήραν το κουτάλι μου. Ένα λεπτό. Παίρνω ένα άλλο κουτάλι. Και τι κάνω. Βάζω εδώ τις πιπεριές που τις ψιλοέκοψα. Βάζω εδώ το καροτάκι το οποίο έχει περαστεί από μπίμερ μαζί με το κρεμμύδι. Το ρίχνω κι αυτό. Πάει κι αυτό. Θα βάλω λίγο μπούκοβο. Ξέρετε, το μπούκοβο είναι από πιπεριές φλωρίνης που αποξηραίνονται. Παίρνουμε τα σποράκια που έχει μέσα, κάθονται στον ήλιο και γίνεται αυτό το υπέροχο πιπέρι που βγαίνει στο χωριό Μπούκοβο που υπάρχει πάνω στη Φλόρινα. Από εκεί πήρε το όνομά του αυτό το πιπέρι. Πολύ λίγο αλάτι, πάρα πολύ λίγο αλάτι, γιατί θα βάλω τυράκι. Αρσενικό μαζί με γραβιέρα. Όλα αυτά τα τυράκια μου παράγονται από φρέσκο αγελαδινό γάλα που προέρχεται αποκλειστικά από ιδιόκτητη κτηνοτροφική μονάδα. Έτοιμη και η γέμιση αυτή. Έχω εδώ δίπλα μου τη γέμιση την κόκκινη. Έχω τη γέμιση την πράσινη, που ήταν το σπανάκι με τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα κολοκυθάκια, που πέρασαν και αυτά από μπίμερ. Πλουτίζω τη γεύση με το τριμμένο αρσενικό και με την τριμμένη γραβιέρα. Έχουμε εδώ και τον κιμά.
παίρνουμε το ταψάκι μας. Εδώ ξεκινάει η πιο όμορφη διαδικασία. Τι θα κάνω? Στο ταψάκι μου πρώτα θα ρίξω λίγη μπεσαμέλ. Όπως είδατε, είναι αρκετά αραιή μπεσαμέλ. Αν σας βγει σφιχτή, αραιώστε την με λίγο γάλα, γιατί όταν θα βάλετε τα τυριά και μετά, μπορεί να σφίξει. Μη σας ενοχλήσει καθόλου. Βάλτε λίγο γάλα, ανακατώστε και θα γίνει αραιή και είναι έτοιμη. Και έχω τώρα δίπλα μου τα κανελόνια μου. Αυτά τα κανελόνια τα αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί δεν χρειάζονται προβράσιμο. Οπότε τι γίνεται, κερδίζω χρόνο εγώ, σαν μαγείρισα, σαν νοικοκυρά. Ανοίγω το κουτί, παίρνω ένα-ένα τα κανελόνια μου, εμπιστεύομαι αυτή την εταιρεία στις μαγειρικές μου, γιατί ξέρω ότι έχουν σταθερή ποιότητα από το 1932. Και αρχίζω και τα γεμίζω. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον κιμά, που είναι εδώ έτοιμος. Θέλει βέβαια λίγο υπομονή, αγαπημένοι φίλοι, γιατί το καλό το φαγητό θέλει υπομονή, θέλει στοργή, θέλει αγάπη. Τώρα τι κάνω, παίρνω δίπλα μου την μπεσαμέλ και περιχύνω τα κανελόνια με την μπεσαμέλ μου, πέρα ως πέρα. Γνωρίζετε ότι για να γίνει 1 κιλό γραβιέρα νάξου χρειάζονται 11 κιλά γάλα. Καταλαβαίνετε πόσο ασβέστιο περιέχει η γραβιέρα. Συνεχίζω εδώ να ρίχνω από την μπεσαμέλ, θέλω να πάει παντού. Δεν βάζω πάρα πολύ μπεσαμέλ όπως προσέξατε, γιατί θέλουμε περισσότερο να πάρουμε τη γεύση από τα γεμιστά κανελόνια και τη γεύση από τα υπέροχα τυράκια. Γιατί με την υγρασία που έχει η μπεσαμέλ θα ψηθούν και τα κανελόνια. Επίσης, η υγρασία έχει μέσα η πιπεριά φλωρίνη, το σπανάκι, το κολοκύθι, η ντοματούλα που βάλαμε μέσα στον κιμά. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να ψηθούν τα κανελόνια. Θα πασπαλίσω τώρα και από πάνω. Και θα πάω απευθείας στο φούρνο. Σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς, περίπου 35 λεπτά. Ίσα-ίσα να ροδοκοκκινήσει από πάνω η μπεσαμέλ με τη γραβιέρα και να καλοψηθούν τα κανελόνια. Έφυγα! Όση ώρα περιμένω να ψηθούν τα κανελόνια, εγώ δεν θα χάσω χρόνο, θα κάνω ένα μικρό συνοδευτικό. Με τι? Με μπισκοτάκια από πίτουρο, από 100% αλεύρι ολικής άλεσης, πλούσιο σε φυτικές ίνες. Και τι θα βάλω επάνω? Θα βάλω ξινοτήρι. Και πάνω από το ξινοτήρι θα ρίξω από αυτές τις πιπεριές της κόκκινης φλωρίνης που με περίσσεψε ένα αρκετό κομματάκι, μην πάει χαμένο. Στην κουζίνα τα χρησιμοποιούμε όλα. Και τα χρησιμοποιούμε όλα φτιάχνοντας υπέροχες γεύσεις.
φαντασία να έχουμε, παιδιά. Θα τα βάλω εδώ στο δισκάκι μου για να τα προσφέρω στην παρεούλα μου. Έχω ρίξει και λίγο επιπλέον μπούκοβο, παιδιά, έτσι για να γίνει λίγο πιο πικάντικο. Το μεζεδάκι έτοιμο, παιδιά, σε 2 λεπτά στο πιτς φυτίλι. Ποπό τι έχω εδώ, παιδιά, ποπό τι έχω. Γιάννη, έλα, κοντινό, πολύ κοντινό. Νίκο, και εσύ από εκεί, κοντινό. Αχ, έχει σπάσει μύτη μου, παιδιά, και όχι μόνο δική μου, όλη τη γειτονιά. Λαχταριστά και μοσχοβολιαστά, τα κανελόνια μου είναι έτοιμα. Με τα τυράκια του, παιδιά μου σχοβολάνε, δεν κρατιέμαι. Αλλά πρέπει να κρατηθώ, γιατί πρέπει να φτιάξω γλυκό. Πάμε, φύγαμε, να ετοιμάσουμε το γλυκό μας. Γεια σου, αγαπημένα μου Πολ. Και πάλι μαζί, με ερωτήσεις αυτή τη φορά για τα τυράκια. Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θα σου πω μόνο κάτι. Στην Ελλάδα είμαστε νούμερο ένα τυροφάγοι σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι οι Γάλλοι που πιστεύει πολλοί κόσμος, αλλά στην Ελλάδα. Και κυρίως λόγω της φέτας. Πάει παντού. Μας ωφελούν τα light τυριά, όπως και τα light προϊόντα γενικότερα. Λοιπόν, αυτό είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις που δεχόμαστε για τα light τυριά, κατά πόσο δηλαδή είναι θρεπτικά. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι το γάλα, η αποβουτύρωση του γάλακτος ουσιαστικά γίνεται με έναν πολύ απλό τρόπο, με φυγοκέντρηση. Άρα παίρνουμε το αποβουτυρωμένο γάλα και με τις μίξεις που κάνουν φτιάχνουν την περιεκτικότητα σε λίπος που θέλουμε. Άρα το light τυρί σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ασβέστιο ή κάποια βιταμίνες, ειδικά οι υδατοδιαλυτές, από άποψη περιεκτικότητας είναι όπως το πλήρες. Του λείπουν τα λιπαρά. Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα τα τελευταία χρόνια τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως και τα πλήρη τυριά δεν είναι τόσο ένοχα όσο νομίζαμε στο παρελθόν ως προς το θέμα της χοληστερόλης. Δηλαδή, εάν η ποσότητα είναι σωστή και δεν υπερβάλλουμε στις ποσότητες, δεν ξεφεύγουμε τελικά και σε επίπεδα λιπιδίων. Πόσα γραμμάρια τυριού μπορούμε να καταναλώνουμε καθημερινά? Νομίζω έκανες την ερώτηση κλειδί. Γιατί το τυρί είναι πολύ θρεπτικό, έχει θέση στο διαιτολόγιο μας, αλλά η όλη ουσία είναι η ποσότητα. Σου ανέφερα πριν ότι είμαστε νούμερο ένα καταναλωτές τυριού στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της φέτας και των πολύ υψηλών ποσοτήτων που καταναλώνουμε. Άρα, η μερίδα των τυριών είναι, με εξαίρεση κάποια πολύ light τυριά, σε όλα τα άλλα είναι 30 με 40 γραμμάρια και σύμφωνα με τη μεσογειακή πυραμίδα, έως 2 μερίδες ημερησίως. Με ποια φαγητά είναι σωστό διατροφικά να συνοδεύουμε τα τυριά? Το τυρί έχει μια εξαιρετική ιδιότητα. Αυξάνει τον κορεσμό, έχει ζωική πρωτεΐνη. Άρα, όταν το συνοδεύουμε με λαδερά φαγητά, παράδειγμα μπάμιες, παράδειγμα φασολάκια ή μελιτζάνες, αυτομάτως το γεύμα γίνεται πλήρες, προσθέτουμε λιπαρά και πρωτεΐνη δηλαδή, και μας χορταίνει περισσότερο. Σκέψου παράδειγμα φασολάκια χωρίς τυρί. Οι περισσότεροι θα λέγανε για παράδειγμα ότι δεν με χορταίνει. Άρα, με λαδερά και με όσπρια, ναι. Θα μου πεις, έχω διαβάσει ότι στις φακές για παράδειγμα η απορρόφηση σιδήρου είναι λιγότερη όταν καταναλώνουμε τυρί. Ισχύει, αλλά τα πάντα τελικά τα σταθμίζουμε. Εάν θέλουμε κορεσμό, βάζουμε το τυρί.
Εάν θέλουμε περισσότερο σίδηρο, καλύτερη απορρόφηση, βγάζουμε τελικά το τυρί. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολ, για ακόμα μια φορά για τις υπέροχες πληροφορίες που μου έχεις δώσει. Μαρία, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και τώρα τι θα φτιάξω? Μελοτιρένιες μπουκές ναξιώτικες θα φτιάξω. Μια πολύ ωραία συνταγή που την αγαπώ και πάρα πολύ γιατί είναι νοστιμότατη και αρκετά ελαφριά, μπορώ να πω. Και ξεκινάω να φτιάξω αυτό εδώ το γλυκάκι μου. Θα σπάσω πρώτα τα αυγουλάκια. Λίγο χτύπημα τα αυγά. Και είναι έτοιμα. Και εδώ έχω αυτό το γλυκό μαλακό τυράκι. Εγώ θα έλεγα, μια που η Νάξος είναι διάσημη και για το αρσενικό της Νάξου, και αναρωτιέμαι γιατί το λένε αρσενικό. Γιατί είναι ένα σκληρό τυρί από τα βοσκοτόπια, τα οποία ποτίζονται με την άβρα τη θαλασσινή. Οπότε έχει αυτή τη διαφορετική, πικάντικη γεύση, τη θαλασσινή το αρσενικό Νάξου. Έριξα και αυτό εδώ το υπέροχο τυράκι μου, το οποίο είναι πολύ γλυκό και πολύ νόστιμο, παιδιά. Θέλω να το δοκιμάσετε με αυτήν ακριβώς τη συνταγή. Θέλω να τρίψω και ένα πορτοκάλι, τη φλούδα. Μισή φλούδα. Θα τρίψω εδώ στο ρεντέ για το ζυμαράκι, την άλλη μισή φλούδα θα τη ρίξω μέσα στο σιροπάκι. Η συγκεκριμένη εταιρεία με αυτά τα υπέροχα τυράκια ξεκίνησε την πορεία της το 1970 με τον πατέρα να αγοράζει μία μοσχίδα για να θρέψει μεγάλα τα παιδάκια του. Και φτάσανε μέχρι και το σήμερα. Θα χρειαστώ 2 κουταλιές αλεύρι. Από αυτό το αλεύρι που αγαπώ πολύ να χρησιμοποιώ. Είναι για τις νοικοκυρές με γούστο, αγάπη, και για τις νοικοκυρές που λατρεύουν να μαγειρεύουν και την οικογένειά τους. 2 κουταλιές σιμιγδάλι για να σφίξει το ζυμαράκι μου και να γίνει αφράτο. Όπως είδατε στο ζυμαράκι δεν έχω βάλει μέλι ούτε ζάχαρη, κανένα γλυκαντικό. Γιατί μόλις βγουν από το φούρνο ζεστά, θα τα σωροπιάσω με κρύο σιροπάκι. Θα σας δείξω εδώ στην κατσαρόλα μου πώς θα φτιάξω το σιρόπι, αλλά έχω φτιάξει και ένα σιροπάκι και το έχω εδώ δίπλα και κρυώνει. Τώρα θα χρειαστώ τα 2 χεράκια για να πλάσουν μπισκοτάκια. Φέρω 2-3 βόλτες στο ζυμαράκι, πολύ πολύ ελαφριά. Εδώ να βάλουμε και λίγο μπέικιν. Το ζυμαράκι είναι έτοιμο. Θα το βάλω εδώ δίπλα. Θέλω 1 ταψάκι, θα βάλουμε πάνω τη λαδόκολα. Θα πάρουμε ζυμαράκι σε μέγεθος καρυδιού και θα κάνουμε μικρά μπαλάκια. Αφράτα μπαλάκια που θα τα βάλουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς περίπου σε προθερμασμένο φούρνο και θα τα ψήσουμε περίπου 15 με 20 λεπτά. Θα τα λείψουμε πρώτα βέβαια με αυγουλάκι και θα ρίξουμε από πάνω λίγο παπαρουνόσπορο.
Τώρα τι μένει, να βγάλω τα γάντια. Να σπάσω το αυγουλάκι. Θα λείψω ελαφριά με λίγο αυγουλάκι γύρω-γύρω τις στιρομελένιες μου μπουκές. Οι στιρομελένιες μου μπουκές έχουν πάρει αυτή την υπέροχη γεύση από το πορτοκάλι μου, από το εσπεριδοειδές. Έχουν πάρει τη γεύση από την υπέροχη γλυκιά μυζήτρα νάξου. Ενώθηκαν με το σιμιγδάλι και το αλεύρι, μαζί και το αυγουλάκι, ο παπαρουνόσπορος και σε λίγο μετά το ψήσιμο θα τα περιεχίσω και με το σιροπάκι που θα κάνω με το μέλι, την κανέλα και τι άλλο, και τη φλούδα πορτοκαλιού και θα γίνουν μπουκιά και συγχώρια, παιδιά. Πασπάλισα και με τον παπαρουνόσπορο και πάω απευθείας για το φούρνο. Όση ώρα περιμένω να ψηθούν τα μπισκοτάκια μου στο φούρνο, θα σας δείξω πώς κάνω το σιρόπι. Έχω βάλει το νεράκι. Θα ρίξω μέσα 4 κουταλιές μέλι. Θα ρίξω μέσα 2 ξυλάκια κανέλας. Θα το ανακατώσω λίγο μέχρι να λιώσει το μέλι. Έτοιμο. Και θα βάλω και φλούδα πορτοκάλι. Που το έχω εδώ το πορτοκάλι μου, ας ρίξω και 2-3 σταγόνες πορτοκάλι. Θα τα αφήσω να πάρει μια βράση και θα τα αφήσω να κρυώσει. Εγώ εδώ βέβαια, παιδιά, έχω κάνει ένα σιροπάκι πιο μπροστά, το οποίο έχει κρυώσει και τώρα πάω στο φούρνο να βγάλω τα τυρομελένια μου ναξιώτικα μπισκοτάκια. Έτοιμα. Και τι κάνω τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Θέλω να σας δείξω εδώ το πώς βράζει το σιρόπι. Γιάννη, πες από μυρωδιά, τι λέει. Ξέρετε τι μου λένε εδώ, μύρισε Χριστούγεννα και είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Αλλά φταίει αυτό το σιρόπι που έχει μέλι, κανέλα, μοσχοκάρφια δεν έχει, δηλαδή γαρίφαλα. Γιατί στα μελομακάρονα βάζουμε και γαρίφαλάκια μέσα. Εδώ έχω το σιρόπι το κρύο. Ή θα είναι κρύο το σιρόπι και ζεστά τα μπισκοτάκια, ή θα είναι κρύα τα μπισκοτάκια και καυτό το σιρόπι. Θα τα αφήσουμε 2-3 ώρες για να τραβήξουν το σιροπάκι τους, να μοσχοβολήσουν μέλι και μετά θα γίνει πόλεμος, παιδιά. Αν τα κάνετε από βραδείς και τα αφήσετε όλη νύχτα στο σιροπάκι, θα δείτε το πρωί δεν θα έχει μείνει τίποτα. Θα έχουν απορροφήσει όλο το μέλι και θα γίνουν πραγματικά τυρομελένιες μπουκές.
Τα αφήνω έτσι όπως έχουν να τραβήξουν το μελωμένο σιρόπι και σε λίγο θα σας τα σερβίρω στο πιατάκι. Όπως πάντα, τα φαγητά που μαγειρεύουμε, τα βάζουμε στα κεσεδάκια και τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Εμείς σήμερα αρμενίσαμε το Αιγαίο, φτάσαμε στην Άξο και μιλήσαμε για τα υπέροχα τυράκια της. Ως την επόμενή μας συνάντηση, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα!